Χαίρετε, χαίρετε. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Πες. Τι είναι, δεν έχω ακουστικά. Ακούτε μια έκτακτη εκπομπή. Αλήθεια είναι αυτό. Ακούτε ΠΑΟΚ 24. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Εδώ στον Λίμπερο σήμερα Κυριακή. Πώς ξύπνησε, ρε φίλε. 2 και 20, 13 Μαΐου, άλλη μια φορά, η 13η Μαΐου. Είναι χαρούμενη μέρα. Είναι μια πάρα πολύ ωραία μέρα για τον ΠΑΟΚ. Ήταν ήλιο που έβγαλε. Πιστεύεις είναι τυχαίο? Άλλος ήλιος δεν είναι. Είναι ήλιος αισιοδοξίας, ήλιος... Αυτά τα έλεγαν στο Πασόκ το 1980 κάτι και είδες τι έγινε μετά. Ναι. Μετά από 30 χρόνια. Ναι, ναι. Είναι διαφορετικός ο ήλιος, φίλε. Περπάτησα μέχρι να έρθω το σπίτι, χαμογελαστός κόσμος. Ακόμα και τουρίστες χαμογελάνε, δεν ξέρουν γιατί. Αλλά χαμογελάνε. Βέβαια. Έτσι μου φαίνεται. Βέβαια. Η πόλη κοιμήθηκε και ξύπνησε με πολύ πολύ καλή διάθεση. Γιατί δεν είναι το κύπελο. Κύπελο πήρε και πέρυσι ο ΠΑΟΚ, πήρε και πριν από λίγα χρόνια, ξαναπήρε, θα ξαναπάρει. Είναι και ο τρόπος, είναι αυτό το φινάλε σε αυτή τη χρονιά. Είναι αυτό που πήγες μέσα στο σπίτι τους. Ωραία. Τους εξαφάνισες. Τους έδιωξες από το κύπελο. Τους έβαλες να μαλώνουν με την αστυνομία και από πίσω. Οι παράγοντές τους, πώς το λένε, εξαφανίστηκαν, δεν υπάρχει κύχα από παράγοντά τους. Δεν βρήκαν κανένα πάτημα από το διαιτητή, που τους ψιλοέπαιξε, λέω εγώ. Ωραία, έπαιξε, απλώς δεν ήμασταν έτσι με κακή διάθεση απέναντί του. Ναι. Αυτό ήταν μια επιτυχία. Mm-hmm. Μόνο ξένοι. Μόνο ξένοι από εδώ και πέρα. Να έρθουν οι ξένοι να πάρουν τις δουλειές μας. Να πάμε στην κέρδηση του Πακιστάν, να τους φέρουμε από εκεί. Καλύτερη θα είναι. Ναι, είναι τεράστια ιστορία, Δημήτρη, να μην έχεις προκατάληψη. Καλά, και εμείς θέμε, έτσι όλοι εμείς θέμε. Δεν είναι μόνο οι διαιτητές. Δηλαδή, γιατί να έχει κάποιος προκατάληψη για τον Σιδηρόπουλο? Δηλαδή, ποιον έχει δείξει στην ιστορία του ότι παίζει και ευνοεί κτλ. Όχι, φίλε, αλλά ο τρόπος που πιέζονται οι διαιτητές από τους παράγοντες μας δίνει το δικαίωμα να πιστεύουμε ότι οποιοδήποτε άλλος παίξει είναι καλύτερο. Άρα, φταίνε πιο πολύ οι υπόλοιποι και μετά οι διαιτητές. Να σου πω, εσύ στη δουλειά σου δεν δέχεσαι πίεση? Ναι, εντάξει, δεν με απειλεί ποτέ κανείς. Τι? Με αυτόν τον τρόπο που απειλούνται αυτοί. Εγώ σου λέω τώρα ότι από τη στιγμή που αποφάσισες να κάνεις αυτή τη δουλειά και να σε απειλούν, πρέπει να την κάνεις. Άμα είναι, μην την κάνεις. Δηλαδή, πες μου σε μια δουλειά που έχει μεροκάμα το 1,5 χιλιάρικο. Το παιχνίδι, ναι. 1,5 παίρνουνε. Ναι. Το κατάλαβα, 90 λεπτά είναι. Παίξτε. Είναι λοιπόν αυτή η κατάκτηση του κυπέλου διαφορετική. Είναι αυτή η μέρα πάρα πολύ ωραία και είναι και το τέλος της χρονιάς, άρα αυτή η μέρα θα έχει μια μεγάλη συνέχεια. Θα πάει το καλοκαίρι, ξέρω εγώ, θα πάει ένα μεγάλο διάστημα με πολύ πολύ καλή διάθεση και θα μείνει αυτή η τελευταία γεύση για τη φετινή χρονιά. Υπήρχε αυτό το ερωτηματικό, ποιος είναι ο καλύτερος, ποια είναι η καλύτερη ομάδα. Διάφορα επιχειρήματα, εικόνες, νούμερα κτλ. Τα έφερε έτσι η μπάλα και εκείνο το γκολ του Χρυστοδουλόπουλου, το οποίο τελικά με τη Λάρισα έγραψε ιστορία και έκανε πάρα πολύ καλό. Στο τέλος της χρονιάς θα αναμετρηθούν οι δύο καλύτερες ομάδες που μαλώνουν για αυτό το πράγμα με διάφορες δηλώσεις, οι προπονητές τους, οι παίχτες τους, οι παράγοντές τους κτλ. Τους δόθηκε η ευκαιρία έστω και με άνισους όρους να παίξουν στο γήπεδο του ενός ένα τελικό κυπέλο για να φανεί για ακόμη μια φορά ποιος είναι ο καλύτερος. Δεν είναι ένα 90 λεπτό που δείχνει ποιος είναι καλύτερος όλη τη χρονιά, αλλά είναι μια ακόμα ευκαιρία, ειδικά αν ο καλύτερος νωρίτερα ξεχώριζε και απλώς ήθελε άλλη μια επιβεβαίωση. Mm. Και δεν επιβεβαιώθηκε χθες το 90 λεπτό που πάγουν καλύτερος. Ήταν μια τρελή επιβεβαίωση, ήταν κάτι εξωπραγματικό. Που δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα. Δεν κρίθηκε σε λεπτομέρειες. Δεν ήταν η μία φάση. Δεν ήταν ένα μάτς που το έκλεψε ο ΠΑΟΚ ποδοσφαιρικά. Ήταν μια απόλυτη κυριαρχία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτή η εικόνα του 90 λεπτού που ήρθε για να συμπληρωθεί σε όλα τα άλλα και να δείξει ποια είναι η ανώτερη ομάδα στην Ελλάδα που δικαιούνταν να πανηγυρίσει τον ντάμπλ. Αλλά. Αλλά μόγια τη το στέρισαν. Δεν τη το επέτρεψαν. Με τις γνωστές ιστορίες στα δύο παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Θυμίζουμε, ακούτε ΠΑΟΚ 24
Η φωνή μας είναι λίγο πειραγμένη γιατί ωραία, οδηγούσαμε με ανοιχτό παράθυρο χθες το βράδυ. Αυτό έφταιγε. Λέγα κλείς το παράθυρο. Εκεί κρυώσαμε λίγο, δεν ήταν κάτι άλλο. Όχι, το οποίο συνέβη. Έπρεπε να βγάλω τη μούρη μου έξω για να μην κοιμηθώ. Τι έκανα. Αφού μου έλεγε ότι άμα κοιμηθώ είμαι ρόμπα. Ναι, θα σε. Ναι, ναι. Τι. Έβγαζα το παραθυράκι, μπαίνω λίγο τα μούτρα μου και ξανάβαζα. Ελπίζουμε όλοι να έχουν επιστρέψει ομαλά και ωραία και με καλή διάθεση και χωρίς προβλήματα. Τι μοντέλα πέτυχα εκεί που σταματήσαμε. Τι παραγγελιά να τα είχα κάνει από τα μπάξια. Σταυροπολίτες, Νεαπολίτες, ήταν γενιά μου βέβαια. Ο ένας αμφιβάλλων θυμάται τι με είναι. Θα τον πάρω στο τηλέφωνο σήμερα να το πω. Τέλος πάντων, πολύ ωραίο απόγευμα. Πολύ ωραίο. Να πω και κάτι άλλο. Πολλές φορές πρέπει να γίνεται η δουλειά με όποιον τρόπο. Ωραία. Λέγανε όλοι θα πάνε δημοσιογράφοι, θα έχουν μάτι στη μέση, όλες αυτές οι υπερβολές και είναι ντροπή για δημοσιογραφία. Δημοσιογράφοι τα λέγανε. Αυτοί που τα λέγανε λοιπόν και τα κάνανε, ας πάω στο διάολο τώρα, ας το βουλώσουν. Δημοσιογράφοι κάναμε τη δουλειά μας, πήραμε το Master APA και γυρίσαμε. Πολύ απλά και ωραία. Εντάξει. Αυτή είναι μια άλλη παράμετρος του τελικού. Είναι γνωστό πως υπάρχει ένα ρεύμα κίτρινο-κόκκινο με στόχο να πέσει ο γραμμένος από τη διοίκηση της ΕΠΟ. Έπρεπε όλα να παρουσιαστούν στραβά και ανάποδα. Έπρεπε να περάσουν και πριν το τελικό και κατά τη διάρκεια ίσως και σήμερα μηνύματα για το ότι ζήσαμε το χειρότερο τελικό της ιστορίας του πανευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Με στόχο τιμωρίες, με στόχο να μειωθεί και πάλι ο γραμμένος και κυρίως ο γραμμένος. Γιατί η διοίκηση γραμμένων είναι μια άλλη υπόθεση, σύνθετη, που πρέπει να ξεκαθαρίσει από αύριο μεθαύριο και μετά. Έπρεπε να παρουσιαστούν λοιπόν όλα αυτά. Έγιναν μεγάλες έτσι, προσπάθειες από πολλούς και διάφορους. Κάτι μπορεί να πέρασαν. Στο τέλος δεν επιβιώθηκαν και ιδιαίτερα. Δεν έγιναν πολλά. Υπήρχαν και κακές στιγμές. Χθες στο γήπεδο, okay. Και αυτό, πολύ χειρότερες, το ξέρω. Ναι, και αυτό είναι αλήθεια. Με τόσο μίσος που είχε δημιουργηθεί μεταξύ φιλάθλων, παραγόντων, παικτών, προπονητών. Τελευταίοι φιλάθλοι. Τελευταίοι. Πρώτα οι παίκτες, οι προπονητές, οι παράγοντες, οι δημοσιογράφοι, οι πρόεδροι, οι μεγαλομέτωχοι. Δεν υπάρχει φωτογραφία, ο πρώτος τελικός στην ιστορία, δεν υπάρχει φωτογραφία των προπονητών πριν το παιχνίδι. Ναι, μπορεί να υπάρχει φωτογραφία από την κόντρα του στο τέλος. Ναι. Όπου κάτι έγινε, σίγουρα δεν το παρατηρήσαμε. Εγώ και να του έδειξε τους όρχες του Λουτσέσκου, καλά έκανε. Βαρεθήκαμε να βλέπουμε όρχης στην Τούμπα. Μία ο Μυραλάς, μία ο Καραπαπάς, μία ένας της ΣΑΕΚ στον πάγκο και ένας ψηλός. Μας δείχνουν όλοι τους όρχης τους. Τους δείξαμε κι εμείς. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι αντιπροσωπευτική όρχης του Λουτσέσκου. Είναι ο προπονητής. Θα πρέπει να τους δείχνει, αφού εξηγούνται έτσι. Οι κουράδες. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ακούτε Λίμπερο. Κυριακή, μεσημέρι, 2:30. Κάτσε να δώσουμε μια-δυο πληροφορίες. Πρέπει, καταρχάς ρωτάνε πολλοί φίλοι για το αν πράγματι θα έχει φιέστα, θα έχει ιδιαίτερα πράγματα το παιχνίδι σήμερα στις 5 της K20 με τον Λεβαδιακό. Έχει βγάλει ένα μήνυμα η ΠΑΕ, να το δούμε στην πορεία. Η K20 ομάδα του Γκαρσία διεκδικεί το πρωτάθλημα, θέλει έναν βαθμό στο ΠΑΟΚ Λεβαδιακός για να πανηγυρίσει τον τίτλο. Είναι και αυτή μια λεπτομέρεια που δεν πρέπει να την παραγνωρίσουμε. Εντάξει, γιορτές το ένα τ' άλλο, αλλά υπάρχει και μια ομάδα που πρέπει να. Θα παίξει στην Τούμπα. Ναι, ναι, στην Τούμπα θα παίξει. Πάμε. Τι ρωτάνε όλοι αν θα υπάρχει φιέστα, αν θα είναι εκεί. Δεν υπάρχει φιέστα. Πάμε να βοηθήσουμε την ΚΑΠΑ 20. Είναι τα παιδιά του ΠΑΟΚ. Ένα από αυτά σκόραρε χθες το δεύτερο γκολ και έχει κάνει παπάδες μέσα στο παιχνίδι. Πάμε να τα νιώσουμε, ΠΑΟΚ. Δεν κατάλαβα. Πρέπει να πάμε στο πανηγύρι. Αφού γίνεται στην Τούμπα και μας βολεύει και δεν γίνεται στα Θρυμίκλανα, ωραία που γίνεται συνήθως, πάμε να δούμε την ΚΑΠΑ 20, θα πάρει το πρωτάθλημα. Δεν κατάλαβα. Πρέπει να γίνει πανηγυράκι και να πανηγυρίσουμε και για το κύπελο, είναι δεν είναι η ομάδα. Οι οποίοι θα κοιμούνται ακόμα, εντάξει. Γιατί. Καλά. Είσοδος ελεύθερη. Ελάτε όλοι μαζί να στηρίξουμε τα παιδιά μας και τον προπονητή τους Παύλο Γκαρσία. Παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο πάνω απ' όλα, εντάξει. Σήμερα στις 5 η ΚΑΠΑ 20 του Κεφάλου υποδέχεται το Λεβαδιακό, τελευταία αγωνιστική και χρειάζεται ένα βαθμό για να στεφτεί πρωταθλήτρια.
Έχει και μπάσκετ. Έχει και μπάσκετ για εμάς τους μπασκετικούς. Να μην ξεχνιόμαστε. Η ομάδα του Παπαθεοδόρου που θα τερματίσει τέταρτη παίζει με τον Φάρο, με την... επίσης στις 5. Καταραμένη αυτή η ομάδα. Αυτό είναι ένα, ναι, ένα θέμα. Επίσης στις 5. Ωραία μέρα έχει. Πάρτε τα παιδιά σας, η ποδόσφαιρο, η μπάσκετ, ό,τι θέλετε, για να δείτε τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, φίλε, έτσι πρέπει. ΠΑΟΚ, άλλη τέτοια ομάδα σ' όλη την Ελλάδα δεν θα ξαναπεί. Είσαι η δόξα του βορρά μας, το καμαρίκι χαρά μας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους φίλους που στέλνουν μηνύματα, γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμα στο 54526, στους φίλους που μας τηλεφωνούν. Δεν βρήκα Forza Plus εδώ στην περιοχή, λέω του Σοφού. Παρακαλούμε όποιον κατέχει το συλλεκτικό σημερινό τεύχος της Forza Plus να το φέρει και σε μας. Αλλιώς θα πρέπει να γυρίσουμε γύρω-γύρω στις περιοχές, ανεβαίνοντας, Νεάπολη, Σικές, άμα βρούμε, Σταυρούπολη, πιο εδώ, στο κέντρο, κάπου θα βρούμε. Δεν πρέπει βεβαίως να μείνει απόλυτο τεύχος σήμερα. Με όλα όσα έγιναν στο παιχνίδι, πριν, στην εκδρομή, στην απονομή, στα αποδυτήρια, στις τοποθετήσεις όλων των παικτών, φυσικά και όλες οι δικές μας απόψεις για αυτή την μεγάλη βραδιά του ΠΑΟΚ. Και σήμερα με Forza Plus, όποιος μπορεί ας φέρει και σε εμάς μία που δεν βρήκαμε. Τώρα κατεβαίνοντας εδώ στο κέντρο υπάρχει μεγάλη διάθεση σήμερα για την εφημερίδα. Λογικό είναι, και αφίσα έχει με τους νταμπλούχους του 2017-2018, την καλύτερη ομάδα της χρονιάς στην Ελλάδα, μία από τις καλύτερες ομάδες που παρουσίασε ποτέ ο ΠΑΟΚ στα ελληνικά γήπεδα, που τελειώνει πάρα πολύ ωραία αυτή τη χρονιά, πάρα πολύ ωραία, πολύ ωραία αυτή τη χρονιά, και έχει τις βάσεις για να ξεκινήσει ακόμα καλύτερα τη νέα σεζόν, ώστε εκεί να πάρει και τυπικά το double το οποίο τις στέρισαν φέτος. Πάμε σε ένα πρώτο διάλειμμα. Έχουμε και άλλα ηχητικά, περιγραφές των γκολ. Έχουμε ηχητικά από την κερκίδα στην την ώρα που εκτελούσε το φάουλο Βερίνια. Έχουμε δικά συμμηνύματα, έχουμε να πούμε πράγματα. Έγινε για ένα παιχνίδι, εντάξει, για ένα 90 λεπτό. Υπάρχουν πολλές και ιδιαίτερες δηλώσεις. Υπάρχουν πάρα πολλά παραλυπόμενα. Έχουμε ένα δύο ώρο μπροστά μας για να τα δούμε και να τα πούμε όλα. Λίμπερο ακούτε, Λίμπερο εκτάκτος, ΠΑΟΚ 24 σήμερα Κυριακή, με αφορμή τον τελικό του κυπέλου, με αφορμή την κατάκτηση από τον ΠΑΟΚ, με αφορμή το κλείσιμο αυτής της πολύ μεγάλης χρονιάς με τον καλύτερο τρόπο. Αλήθεια, δεν ξεκίνησε ο Φουρτιώτης με τον ύμνο? Δεν ξέρω. Όλη η Ελλάδα, όλη η Ελλάδα. Υπάρχει μια πολύ πολύ μεγάλη παραδοχή από όλη την Ελλάδα. Όποιος είχε κάποια αμφιβολία, όποιος ξέρω εγώ είχε παρασυρθεί από τα αποτελέσματα και δεν είχε, δεν είχε καθαρή εικόνα, πήρε την απάντηση για το ποια είναι η καλύτερη ομάδα στη χώρα στη σεζόν που μόλις τελείωσε. Και Forza Plus, επαναλαμβάνουμε, σήμερα παντού σε όλα τα σημεία πώλησης για να διαβάσετε. Ένας φίλος μου γράψε, γιατί δεν γράψετε κι άλλα. Πάρτε ξανά την αρχή, φίλε. Πάρε ξανά την αρχή. Ναι, φίλε, άρα στο πανεπιστήμιο για να μπουν διαβάζουν 30 φορές το ίδιο βιβλίο. Κάτσε. Είμαι 26 χρονών, παρακολουθώ καλά ποδόσφαιρο από το 2007 μόνο. 11 χρόνια. Όταν ανέλαβε ο Ζαγοράκης, είδες. Αυτή είναι η πιο γεμάτη μέρα που έχω ζήσει από τα 4 αυτά γράμματα. Το χθεσινό ήταν μόνο η αρχή. Γράφει εδώ ο φίλος μας ο Αλέξανδρος. Είναι και η πρώτη φορά που κάνουμε το back to back, εντάξει.
Ναι. Όχι και σήμερα με τη Σπυριάρα, ρε αδερφέ. Όχι, ρε, τι λες. Πάω παντού. Πάω παντού. Σπυριάρα, φίλε, είναι για μένα το μεγαλύτερο σου τμήμα. Αν η Σπυριάρα είχε την οικονομική άνεση του ποδοσφαίρου, δεν θα τους έβλεπε τους άλλους. Πλάκα θα σπαγεί. Λοιπόν, FM γράφετε και να αφήνετε μηνύματα στο 54526 για ό,τι θέλετε να σχολιάσετε. Αυτή την ημέρα όπου ο ΠΑΟΚ πανηγυρίζει την κατάκτηση του κυπέλου, πανηγυρίζει για τον W το οποίο άξιζε να κατακτήσει και το απέδειξε άλλη μια φορά χθες, όχι μόνο χθες, άλλη μια φορά χθες. Όχι, χθες μπήκε μια σφραγίδα που όποιος εμφανίζεται να λέει ότι η ΑΕΚ κέρδισε δίκαια το πρωτάθλημα, θα εμφανίζεται μια ιντερνετική μούντζα στη μούρ του έτσι και μια χαστουκέρα. Δηλαδή από αυτές που πατάς το κουμπί και σου κάνει ένα παπ-παπ στα μάγουλα. Όχι δυνατή, αυτή η εξευτελιστική ότι άντε ρε βλάκα. Κατάλαβες. Αυτό είναι το χθεσινό ουσιαστικά. Δεν είναι κάτι άλλο. Ήταν και χθες τόσο μεγάλη διαφορά επίπεδου των δύο ομάδων που πραγματικά δεν μπορεί να σου έχει μείνει καμία αμφιβολία. Ρε φίλε, η ΑΕΚ έχει δύο φάσεις από το 75 και μετά. Δύο φάσεις από το 75 και μετά, δεν έχει κάτι άλλο. Που να μπει το γκολ του Πρίγκιπετς 25 το πέναλτι. Και να γίνει μετά το Λαλαμέι. Και έτσι. Να μην έχει χώρο το ταμπλό. Να χωρέσουν τα ονόματα. Που... Γιατί δεν είναι μόνο ότι οι πολλές φάσεις που χάσαμε έχουν να κάνουν με την πίεση της κουβέντας που έχει προηγηθεί. Δηλαδή οι παίκτες δεν είχαν καθαρό μυαλό στην τελική προσπάθεια. Ωραία. Αν μπει το κόλ του Πρίγκοβιτς εκεί και απελευθερωθεί λίγο η ομάδα, θα σου πω εγώ μετά. Θα προσπαθήσει η ΑΕΚ να παίξει ποδόσφαιρο. Τι ποδόσφαιρο να παίξει αυτή η ομάδα? Γιώμα, ρε φίλε, γιώμα, 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 γιώμα. Να πάρει καμιά δεύτερη μπάλα. Αυτό που είπε ο Λουτσέσκου στη συνέντευξη τύπου, τι σχέση έχουμε εμείς που παίζουμε κανονικά ποδόσφαιρο και οι άλλοι που δεν είπε αυτό. Είπε είναι δύο διαφορετικές ομάδες. Ο ΠΑΟΚ παίζει και οι άλλοι στην έδρα τους ψάχνουμε με μεγάλες στο Λιβάγια και τον Αραούχο για να πάρουν καμιά δεύτερη μπάλα να κερδίσουν χώρο. Δεν γίνεται. Ή να μπει ο Χρυστοδουλόπουλος κανένα μισάρο. Ναι, να κάνει κάτι να χαζό, κάνει μόνος του. Μπήκε, ακούμπησε. Κάτι ψηλά. Κάτι ψηλά, μετά μάλλον. Εντάξει, είναι καθώς πιεσμένος. Απλά νομίζω ότι πρέπει να τον ευχαριστήσουμε γιατί είναι ένας από αυτούς που μας οδήγησαν στη χθεσινή βραδιά. Ναι. Δεν θα το ζούσαμε αυτό. Λέγαμε πάρα πολύ ότι δεν είναι τόσο καλό, δεν είναι τόσο έτσι ευχάριστο. Ναι, αλλά όχι για ποδοσφαιρικούς λόγους. Κυρίως φοβόμασταν τα όλα όσα τα. Αλλά στο τέλος δικαιώθηκαν όσοι εκείνη τη στιγμή στον γκολ του ημιτελικού της ΑΕΚ με τη Λάρισα χάρηκαν για το ραντεβού που έκλεισαν αυτές οι δύο ομάδες χθες το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ένα ραντεβού που ήρθε για να κλείσει μια και καλή πάρα πάρα πολλά στόματα. Καλημέρα. Τι να βγουν να πούν τώρα αυτοί οι καθυστερημένοι, για πες μου τώρα, τι πιστεύεις ότι μπορούν να βγουν να πούν? Καταρχάς έχουν πολλά ζόρια τώρα το καλοκαίρι που ξεκινάει, πολλά ζόρια, πάρα πολλές εκκρεμότητες. Δηλαδή όσο τα έχει λιμένα, τακτοποιημένα τα θέματα του ΠΑΟΚ, που άλλο που είναι από μόνος του κανένας να τα κάνει, αλλά πάντων τα έχει ώρα σε ένα δρόμο, αυτοί δεν έχουν τίποτα εξασφαλισμένο. Τίποτα. Οι τρεις καλύτεροι τους παίχτες είναι στον αέρα. Οι αεξίδες χθες μου λέγανε ότι του Λιβάγια η ρήτρια είναι 1,8 και θα την πληρώσω με τις σανίδες. Ναι, έχει γραφτεί αυτό. Είναι... Ναι, θα σου πω εγώ, περίμενε. Δεν μπορεί να μην το κάνει αυτό. Καλά, καλά. Θα χάσει τους άλλους. 1,8 με τις σανίδες. 1,8, δηλαδή στα διόδια με τις σανίδες μπορεί να κατέβαινε που δίναμε και 3,80 και 4 ευρώ στα Δρυμίκλανα. Ωραία, να δίνει καμιά σφαλιάρα αυτό που ζητάει 4 ευρώ. Μπορεί να μάλλον με εκείνο το τέτοιο, πώς το λένε, με εκείνο το τετράγωνο που έγραφε 4 ευρώ να το ξερίζωνε και να τα απειλούσε. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ο Μελισσανίδης 1,8 εκατομμύρια ευρώ, τα γνωστά, δηλαδή το γνωστό νόμισμα. Τάχει. Μην πεις ότι τάχει. Δεν τα βλέπω, δεν τα έχω δει πουθενά. Ο Χρυστοδουλόπουλος δεν υπογράφει στην ΑΕΚ γιατί δεν του δίνει παραπάνω από 3,20 μεικτά. 3,20 μεικτά παίρνει ο Κουλούρης. Που λέει ο λόγος. 3,20 μεικτά. Δηλαδή ο Κουλούρης παίρνει καμιά 150, αλλά ξέρω εγώ πώς το παίρνει. Εκεί κάπου, με τους φόρους, με αυτά, σε αμαία, το ένα το άλλο, φτάνει στα λεφτά του Χρυστοδουλόπουλου. Κόπηκε για αυτούς η όποια επιχειρηματολογία. Πραγματικά από χθες δεν μπορεί κάτι να υποθεί, παρά μόνο οι φωτογραφίες με την κατάκτηση του πανηγυρισμού του πρωταθλήματος. Μόνο αυτό έχει μείνει. Και θα μείνουν για χρόνια, είναι η αλήθεια. Εντάξει. Αν δεν τρέπονται να τα βάζουν, καλώς, φίλε, εντάξει. Καλώς, άμα δεν τρέπονται.
Λοιπόν, να ακούσουμε τα γκολ. Θέλει εδώ ο φίλος ο Παρασκευάς. Θα ακούσουμε τα γκολ από την μετάδοση χθες εδώ στον Λίμπερο. Ξέφυγες, φίλε. Γιατί? Ξέφυγες. Ντροπή. Πρέπει να δάκρυσες. Όχι. Έκλαψες. Όχι. Εγώ νομίζω ότι έκλαψες σε κάποια φάση. Για βάλει να ακούσουμε, ρε Σιγιάννη, την περιγραφή του πρώτου γκολ. Βιερίνια πάνω από την μπάλα. Θα βάλει τώρα γκολ ο Πορτογάλος, αυτό που το ψάχνει τόσο καιρό. Βιερίνια. Ετοιμάζεται. Εκτελεί. Φαινόταν. Εντάξει, ψύχρεμες αντιδράσεις, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Με το Βιερίνια, ο οποίος ο Φουκαράς τόσο καιρό ψάχνει ένα γκολ, έχει το πνίγει μέσα του, το πνίγει, το πιέζει, το δεν θέλει να ξεσπάσει. Εντάξει, ρε παιδί μου, η επιθετική, γιατί είναι ένας παίχτης επιθετικός με πολλά γκολ και στον ΠΑΟΚ, είναι πολύ ιδιαίτερο αυτό το πράγμα, να σκοράρεις, να... αφού το έχει. Το έχει το ταλέντο, έχει δύο πόδια, σουτάρει από μακριά, μπαίνει τρίπλα μόνος του, τα πάντα. Και έπρεπε φέτος να κάνει αυτή τη, τι να πω, την παραχώρηση, να κάνει τη θυσία, δεν ξέρω πώς να το πω. Το οποίο πέτυχε όμως και να το κάνουμε. Έχει περάσει τη θέση του πλάγιου μπακ σε άλλα επίπεδα ο Πορτογάλος. Παρόλα αυτά όμως ήθελε να το βάλει, δηλαδή και με τον Πλατανιά το ψάχνει, ήθελε να το αφιερώσει στην κόρη του, στη γυναίκα του, ξέρω εγώ, ήθελε να βάλει το γκολ. Και πώς γίνεται χθες και στείνει την μπάλα εκεί πέρα και δεν αφήνει κανένα να πάει να τη δει. Γιατί έχει ο Πέλκας εκτελέσεις πολύ καλές. Έχει ο Μαωρίτσιο που δεν τον έχουμε δει, καταπληκτικές εκτελέσεις. Έφυγαν όλοι την αίσθηση την μπάλα. Νομίζω ότι ο Μπάρκας έχει πάρει λάθος θέση. Καλύπτει το τείχος τη δεξιά του γωνία. Και δεν είναι αυτός όσο αριστερά θα έπρεπε. Το βλέπει, δηλαδή ο Βιερίνια τη βλέπει τη γωνία την αριστερή του Μπάρκα πεντακάθαρα. Και άμα σουτάρει και το, τι να το δει και τι να μην το δει. Μαζεύει την μπάλα από μέσα. Ο Μπάρκας που ήταν ο κορυφαίος σε χθες, με διαφορά. Έγραψε ιστορία, ή μάλλον δεν έγραψε ιστορία ο χθεσινός τελικός, να βγει ένα σκορ τρελό, λόγω και του Μπάρκα, πέρα από την αστοχία των παιχτών του ΠΑΟΚ. Ευτυχώς όμως μπήκε το δεύτερο στο φινάλε με τον Πρίγιοβιτς που έκανε ένα ακόμα σπουδαίο παιχνίδι περιφερειακά της περιοχής. Μια ακόμη επιβεβαίωση πώς βελτιώθηκε ο Σέρβος έξω από την περιοχή, με ενέργειες, με πλάτη, με συνεργασίες. Και χθες πάλι το φοβερό αυτό, ενώ ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ καλός εκτελεστής, και χθες ήταν κακός στις εκτελέσεις του, αλλά πολύ καλό στη δημιουργία, όπως στο δεύτερο γκολ που τα κάνει όλα τέλεια και δίνει έτοιμο τέρμα στον Πέλκα. Για να τα ακούσουμε γι' αυτό. Αριστερά ο Κρανός. Ωραία για τον Πρίγκοβιτς. Δεν είναι offside και πάλι. Ανεβαίνει ο Πέλκας. Δεν είναι ο Πρίγκοβιτς. Πρίγκοβιτς, τι πάσα πρέπει να κάνει. Πάσα. Πέλκας. Πέλκας. Το πήρε. Τι έπαθες, αγοράκι μου? Τι έγινε? Βράνιες, πήρανε το κύπελο, αλλά εγώ είμαι το αφεντικό εδώ. Λέει. Ο Βλάκας που έφαγε κόκκινη επειδή χαμπάρι δεν πήρε. Ο μεγάλος Βαρέλα. Τεράστιος. Ο μεγάλος Βαρέλα, ο οποίος τους το χρωστούσε για ό,τι συνέβη στο ΠΑΟΚ του πρωταθλήματος. Με μια μαγική κίνηση εκεί, όταν αποβλήθηκε ο Μαωρίτσιο, που δεν έχουμε δει replay, δεν είχαμε και replay εμείς εκεί. Δεν ξέρω αν ήταν αυστηρή ή όχι εκείνη η αποβολή. Εντάξει, πολύ εύκολα την έβγαλε, φίλε. Ναι, όπως έβγαλε πολλές εύκολες κάρτες του παίκτη του ΠΑΟΚ. Και πήγε ο Βαρέλα, ο οποίος δεν είχε κάρτα εκεί και είχε μια φραστική έτσι συμπλοκία, στο πούμε, με τον Βράνιες. Να, αυτό, πάρει και μια σμπροξιά, δώσε και σημεία μπροστά στο διαιτητή όλα αυτά. Ο διαιτητής είτε δεν το σκέφτηκε, είτε έπρεπε να το κάνει. Όπως έχει βγάλει τόσο εύκολα την κόκκινη, πρέπει να βγάλει και εύκολα τις κίτρινες, φίλε. Πάρε μία εσύ, Βαρέλα, για το αυτό. Πάρε και εσύ μία, Βράνιες. Βλέπει τον μπλοκάκι, έξω Βράνιες. Ούτε δευτερόλεπτο η ΑΕΚ. Με παίχτη παραπάνω. Που έχει μεγάλη ρέντα, έτσι. Mm-hmm. Έχει μεγάλη ρέντα στα τελευταία λεπτά και το παλεύει κιόλας, δεν είναι μόνο ρέντα. Δεν έμεινε ούτε δευτερόλεπτο
με παίχτη παραπάνω λόγω της παμπώνηρης ενέργειας του Βαρέλα. Του Βαρέλα, όπου μια στάση στην Τούμπα, εκεί στην περιοχή, πρέπει να πάρει το όνομά του σίγουρα. Ναι, ναι, εκεί στη Λαμπράκη. Στα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, έγινε και ένα παιχνίδι, πέρα από τις στιγμές του αγώνα, έγινε ένα παιχνίδι. Το συζητήσαμε πολύ έντονα πριν, γιατί τελικός κυπέλλου, δύο καλύτερες ομάδες, λέγαμε τα χαρακτηριστικά, τι περιμέναμε, τι θα δούμε. Και πλάκα, δεν είδαμε και πράγματα τα οποία μας εξέπληξαν. Έτσι δηλαδή, είδαμε αυτά που γνωρίζαμε. Απλά πολλές φορές το ποδόσφαιρο δεν βγαίνει αυτό που ξέρεις, για ομάδες δεν βγαίνει η ανωτερότητα μιας ομάδας και είχαμε την αμφιβολία. Αλλά δεν είχα, είναι το Ολυμπιακό στάδιο, είναι, ρε παιδί μου, αυτό που δεν το έχει ξαναζήσει, και όμως πήγαν όλα τόσο καλά για τον ΠΑΟΚ στην εικόνα του παιχνιδιού. Το σκορ δεν πήγε καλά. Δεν πήγε καλά, θα μπορούσε να πάει πολύ καλύτερα. Ο Πλούκεβιτς χάνει το μοναδικό πέναλτι στην καριέρα του στον ΠΑΟΚ. Ένα αυτό και ένα Μπερμπάτοφ. Το πώς γίνεται. Πώς γίνεται. Έχασε ένα Μπερμπάτοφ. Ίσως το μοναδικό της καριέρας του, το Καθατζόγλιο. Και μετά το πληρώνεις. Και χάνει και ο Πρίγιοβιτς χθες. Αλλά δεν μπορούσε να το πληρώσει ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορούσε να το πληρώσει. Ήταν τόσο μεγάλη διαφορά. Ούτε σοκαρίστηκαν, ούτε έπεσε η ψυχολογία τους, ούτε τα χάσανε. Τίποτα. Επηρεάστηκαν για 30 δευτερόλεπτα. Μετά συνήλθαν κατευθείαν. Τόσο υπήρχε μια φάση με ανισορροπία σχετική. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο ΠΑΟΚ είχε την εντεκάδα του με τον Κάνιας. Συγγνώμη στον Ισπανό. Δεν ήταν καλά από τα 20 λεπτά. Άστο. Εγώ από όσο έχω στο μυαλό μου δεν το έχω ξαναδεί το παιχνίδι. Μου άρεσε πάρα πολύ. Μετά το 20. Μου άρεσε πάρα πολύ. Μας απάντησε και μπράβο στο παλικάρι. Θεωρείται ένα από τους κορυφαίους του ΠΑΟΚ ο Ισπανός χθες. Σε όλα όσα είχε να κάνει. Κοίτα, έχει πολύ σημαντικό ρόλο μετά το 1-0. Εκεί που ο ΠΑΟΚ πλέον παίζει και με τον χρόνο. Εγώ τον Κάνιας βλέπω παντού. Αυτό έχω στο μυαλό μου τώρα. Τον Κάνιας βλέπω παντού. Τον Πρίγκοβιτς έχω πολύ καλή άποψη για αυτά που έκανε χθες. Παρά την αστοχία του. Καλός ήταν. Ο Βαρέλα ήταν πολύ καλός. Ο Κρέσπο ήταν πολύ καλός. Ο Πέλκας είχε. Ο Πέλκας ήταν απίστευτος. Πολλές στιγμές. Πολλές στιγμές. Εκεί τον κόλπο δεν μπαίνει που ήταν. Εκεί που μπαίνει από αριστερά. Τι ωραία το πλασάρι. Δηλαδή είναι 5 εκατοστά πιο κάτω. Να πάει δοκάρι μέσα. Επέλεξε τον Κάνιας και καλά έκανε. Του το βγήκε. Ξέραμε αυτό τώρα. Δημήτρη δεν είπε να παίξει με Σάχοφ. Ναι. Του βγήκε μετά η αλλαγή του Σάχοφ. Πάρα πολύ χρήσιμος σε αυτό που έπρεπε να κάνει. Αυτός είναι ο ρόλος του. Αυτή η αλλαγή που δεν βγήκε είναι του Μακ που ήταν για Μπινελίκη απίστευτο. Απίστευτο Μπινελίκη. Ο Μακ έχει αυτό το πρόβλημα, λες και έχει βάλει με κάποιο στοίχημα να μην μπαίνει σε μονομαχίες. Να δεν μην είναι μόνο αυτό, ρε Δημήτρη. Υπάρχουν φάσεις που έχει την μπάλα πάνω του. Και αντί να κρατήσει μπάλα, να πούμε, να ανεβάσει την ομάδα, την πουλάει στα 2/3. Απαγορεύεται αυτό στην εμπειρία σου. Και επέλεξε και τον Μπίσεσβαρ από τα αριστερά. Εκεί ξέρεις πως σκέφτηκε. Ποιος ήταν ο καλύτερος τελευταία που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή τη θέση, αυτός. Παίζει αυτός. Ναι. Δεν το σκέφτηκε αλλιώς, πιστεύω. Ήξερε ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής δεν έχει καλό 90 λεπτό. Είναι το μειονέκτημά του. Επέλεξε μάλλον ασυνείδητα να πάρει το καλό του διάστημα στο ξεκίνημα. Ή όπως λες εσύ, εντάξει, επέλεξε να βάλει τον καλύτερο γιατί το δικαιούταν. Το δικαιούταν. Σε αυτά τα παιχνίδια πολλές φορές υπάρχει αυτό. Σε σχέση με τον Μακ, τον Λιμιό, τον Ελ Καντουρί, που θα μπορούσαν να παίξουν. Και πράγματι, ο οποίος σε βάζει στο ξεκίνημα είναι ο κορυφαίος του γηπέδου. Αλλά και αυτός άστοχος. Γιατί είναι άστοχος. Δεν το έχει την τελική, δεν την έχει. Ως ποδοσφαιριστής είναι άστοχος. Όλα είναι, τα γκολ του είναι, ξέρεις. Τα γκολ είναι λίγο τζούφια όλα. Έκανε τη δουλειά, έδωσε το μήνυμα από το ξεκίνημα και αυτός με τη δική του συνεισφορά για το ποια είναι η καλύτερη ομάδα και μετά όλα κύλησαν φυσιολογικά. Λοιπόν, έχουμε και άλλα μηνύματα. Έχουμε και άλλα μηνύματα. Η αγάπη μας στέλνει η Γαβριλίδου. Κάνιας, ο Ινιέστα του ΠΑΟΚ που έλεγε και ο Πέλκας. Νομίζω ότι με τον Ινιέστα δεν συναντήθηκαν ποτέ σε κανένα
Ούτε, ναι. Οικοδομικό τετράγωνο. Ο Πέλκας γιατί κάνει καλό παιχνίδι χθες. Είναι αυτός που πλεσάρει με τέτοια μανία και έχει κλέψει τόσες μπάλες στα δύο τρίτα και βγαίνει πάω γρήγορα που, να εκμεταλλευτεί το επιθετικό του transition που πραγματικά αλλάζει τη μορφή του αγώνα. Την αλλάζει, δεν την αλλάζει. Εκεί η ΑΕΚ ξέρει ότι ποιος θα κυκλοφορήσει γρήγορα την μπάλα. Ο Σιμόες. Που μέχρι να γυρίσει ο Πέλκας του και πάρει την μπάλα δύο φορές τρεις. Ποιος να κινηθεί γρήγορα. Και νομίζω ότι, πώς το λένε, ο Λιβάγια έπαιξε. Κάτι ψηλά μόνος του, καμία συμμετοχή στο όποιο ομαδικό πλάνο, δεν από μόνος του. Από μόνος του. Μηνύματα. Λοιπόν, βγάζει γλώσσα ο Βράνιες, ο Βόσνιος Τάκης Ζαχαράτος, που τον πέρασε σταματημένο ο Κάνιας. Τον πέρασε και ο Πλήγκοβιτς τον πέρασε και στο φάουλ που δεν έδωσε ο Μπολμπαλάν. Ναι. Άλλο. Θα ήθελα να δω τα μούτρα κάποιου. Δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς τα είδαμε όλα πάντως, μην αγχώνεσαι. Είπαμε και καληνύχτα και τέτοια, όλα. Μια ευγενέστατη ήμασταν. Αυτό είναι το χειρότερο. Φίλος. Να σε χαμογελαστός, να τους γράφεις τα έτσι σου, να κάνεις τη δουλειά σου, να φεύγεις. Ξέρετε τι ωραία μούτρα είχανε. Τέλεια. Με μάσκα. Μάσκα προσώπου. Πάμε παρακάτω. Φίλος, μας γράφει και το διαιτητή. Είδες επανάληψη το παιχνίδι. Ο Ισπανός κάνει πολλά λάθη, κυρίως στο πειθαρχικό έλεγχο. Ειδικά στις κάρτες κατά της ΑΕΚ είναι φιδωλός. Ναι, δεν βγάζει κάρτες. Ναι, έχει μια. Χαρίζει στον Μπακάκι που τα πόλα στο πέναλτι. Του χαρίζει δεύτερη στο κέντρο. Χάρισε. Έβγαλε εύκολα στην μία ομάδα. Χάρισε στην άλλη. Κοίτα να δεις, η αδυναμία του ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο ήταν, όταν τελείωσε το ημίχρονο, αυτό που φοβόμουν εγώ ήταν οι κάρτες. Όταν έχει δύο Μάτος, ο Τζάλμα και ο Κρέσπο κάρτα και οι άλλοι δεν έχουν δει ούτε στη φάση του πέναλτι, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μπορείς να το φοβάσαι. Γιατί βλέπεις ότι βγάζει εύκολα κάρτες. Τελικά ο Μάτος το διαχειρίστηκε εύκολα το δεύτερο ημίχρονο, πάλι σε μια φάση με τον Λιβάγια σηκώθηκε ο πάγκος της ΑΕΚ, αυτά τα Pokémon. Που δουλεύεις και δουλεύουν με κουμπί, κάποιος του πατάει το κουμπί και μπαίνουν όλοι μέσα για να διαμαρτυρηθούν για μια μονομαχία που είχε εκεί πέρα. Δεν τσίμπησε εκεί ο Ισπανός βέβαια, ευτυχώς. Αλλά γενικά, παρότι έπαιξε ο Ισπανός, δηλαδή έπαιξε ένα 60-40, λέω εγώ, 55-45, άντε για να είμαι τέλος πάντων, άφηνε το παιχνίδι να έχει ρυθμό. Δεν ήταν ο χέστης Έλληνας διαιτητής που σφυράει 99 φορές. Για να μην του σφύριξε πολλές βουτιές. Σφύριξε. Και στην αρχή και μετά έπεφταν και του ΠΑΟΚ γιατί βλέπαν ότι σφυρίζει στις βουτιές. Δεν σφύριξε πολύ. Ρε. Πολλά επιθετικά φάουλ της πλάκας. Τέλος πάντων. Αν είναι αποβολή του Μαωρίτσιο, δεν είναι δυνατόν να μην αποβάλει τον Μπακασέτα που τραυματίζει τον Βιερίνια. Από πίσω, κλωσιά, φίλε, ναι. Ναι. Για όσους πήγαμε χθες στο τελικό, απολαύσαμε ίσως τον πιο εντυπωσιακό ΠΑΟΚ σε τελικό μετά το 82. Στο μάτς μάλλον πέντε ΝΑΕΚ που ο ΠΑΟΚ. Το 83. Αλλά αυτή τη φορά επιτέλους με αποτέλεσμα. Κορυφαία για μένα χθες. Κορυφαίοι, συγγνώμη. Κάνιας, Βιερίνια, Πρίγιοβιτς, Βαρέλα. Δεν γίνεται να μην έχεις τον Μπέλκα. Στους κορυφαίους. Ακόμη και για τον γκολ που βάζεις σε άδειο τέρμα. Επειδή αυτοί οι σούφρες με κόντρες και με κάτι κόρνερ τελευταία στιγμή, κάτι πλάγια, κάτι τέτοια βάζουν γκολ. Και του Μπέλκα είναι πολύ σημαντική. Μπορεί να είναι κερασάκι, να φαίνεται κερασάκι, αλλά με τη σούφρα τους δεν είναι κερασάκι. Η παρουσία του Ισπανού διαιτητή λόγω του ρυθμού που δίνουν στα παιχνίδια ήταν ο βασικός λόγος να φανεί η χαοτική διαφορά μεταξύ των ομάδων. Νομίζω ότι θα φαινόταν, δεν υπήρχε δηλαδή. Πώς να μην φανεί, πώς. Να έβαζε γκολ πρώτα η ΑΕΚ, ακόμα χειρότερα θα ήταν για αυτούς. Να έβαζε γκολ ο Πρίγιοβιτς, δεν μπορούσε να μην φανεί. Η διαφορά που φαίνεται εδώ και μήνες έτσι κι αλλιώς. Δεν μπορούσε να μην φανεί. Τα συζητάμε και στην πορεία της εκπομπής. Φίλος έχει πολύ ωραίο μήνυμα. 870. Όλη η τάβλα Σταύρο δεν ήταν η κατάκτηση του κυπέλου, αλλά η κατάκτηση του δικαίου. Του δικαίου. Ναι. Με αυτό, φίλε, ξεκινήσαμε, γιατί μπήκε και στην πορεία μάλλον τη εκπομπή. Με αυτό ακριβώς ξεκινήσαμε. Ο ΠΑΟΚ έχει πάλι και άλλα κύπελα, έστω και αν όχι σε αυτό το γήπεδο. Τους έχει κερδίσει και άλλες φορές, έχει πετύχει και άλλες έτσι πολύ μεγάλες νίκες, αλλά ήταν πάρα πολύ ιδιαίτερο το χθεσινό σε αυτή τη χρονιά.
για να αποδειχθεί για άλλη μια φορά ποια ήταν η κορυφαία ομάδα και η καλύτερη που δικαιούταν και το πρωτάθλημα. Ένα μικρό διάλειμμα, μπαίνουμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εδώ είμαστε, ακούτε Λίμπερο, και σήμερα Κυριακή, πάω 24 εκτάκτος, Κυριακή 13 Μαΐου, μεγάλη μέρα και η σημερινή, με αφορμή όσα έγιναν χθες, με τους πανηγυρισμούς να συνεχίζονται. Εδώ τον Αιγύπτιο Καγκαλούδη τον έχεις. Τον Αιγύπτιο Καγκαλούδη. Λοιπόν, για το τύμπανο λες, για το μαλλί. Ο Καγκαλούδης φορούσε ένα τέτοιο σε ένα πάρτι παλιά πιτσιρικά, τότε που δεν ήταν παντρεμένος και με παιδί. Έχει πολλά ωραία βίντεο, βλέπουμε τώρα και τις ΠΑΕ. Έχει πάρα πολλά από φιλάθλους. Είδαμε την υποδοχή του Σαββίδη χθες στην ομάδα πριν μπουν στο γήπεδο που τους περίμενε εκεί. Ολυφέκ, γίνεται λίγο πιο ολυφέκ ήταν αυτός. Έλα ρε, αποκλείεται. Δεν ρε, γίνεται. Ψέματα λες. Ο Σταύρος Σαράφης, ήταν και ο Γιώργος Ζωκούδας βεβαίως εκεί. Αυτός δεν είναι το... Ο Πρίγιοβιτς, ο Λεβέκ, ναι, είναι αυτός. Είναι αυτός ο Λεβέκ. Για να ακούσουμε, Γιάννη, το ένα από τα πολλά βίντεο που έχουν ανεβάσει φίλοι. Ο κάνεις και πολιτικός εδώ, υποδέχτηκε του διαιτή. Ναι, ναι. Αυτά, τον Ατάλο, πρόσεξε, δεν είναι, μια χαρά. Από την κερκίδα, την ώρα που έχει κερδίσει φάουλο ο ΠΑΟΚ και πολλά τέτοια, το περίμεναν οι φίλοι, δηλαδή μύριζε. Μύριζε, Παρασκευαίδης ο Άπειρος μου έλεγε όλη τώρα θα πει, τώρα θα πει, τώρα θα πει. Και μου στείλει την πάρα ευκαιρία, του λέω τώρα θα μπει. Και πόση διάρκεια έχει, Γιάννη? Είναι... 30 δευτερόλεπτα, λοιπόν. Είναι την ώρα που στείλει την μπάλα και πώς το περιμένουν και πώς πανηγυρίζουν φίλοι του ΠΑΟΚ μέσα στην κερκίδα, ηχητικό από τον γκολ του Βιερίνια. Ο Κομίνης, πού είναι το κυρός, να βρει κάτι. Το κινητό πηγαίνει πάνω κάτω και τα λοιπά. Μπορείτε να δείτε τα βίντεο αυτά και στο ΠΑΟΚ 24 με τους πανηγυρισμούς και όλα τα άλλα. Έχει γράψει ένα σαν γράμμα ο Κρέσπος στο Λευκό Πύργο. Θα το δεις λίγο στο ΠΑΟΚ 24. Τι λέει εδώ? Ναι, ο Γιώργος Σαββίδης μάλλον αυτός. Μια φωτογραφία. Ένα γράμμα του Κρέσπο στον Λευκό Πύργο. Στα αγγλικά βεβαίως γραμμένο, από τον Ισπανό αμυντικό του ΠΑΟΚ. Dear White Tower, κανονικά. Ναι, ναι, ναι. Και του γράφει τα λοιπά. Εσύ μας περιμένεις εκεί, εμείς που και που ερχόμαστε. Δεν μας αφήνουνε. Μαφία και τα λοιπά. Αλλά θα είμαστε πάλι εκεί. Μην σταματάς να πιστεύεις σε εμάς. Και πολλά άλλα. Θα το δείτε σε λίγο ανεβασμένο στο ΠΑΟΚ. Ξέρω, έχουν ρέντα σήμερα παίκτες του ΠΑΟΚ και ο Πέλκας πρέπει να έχει ανεβάσει κάτι πολύ καλό. Με ενημερώνουν. Σιγά σιγά ξυπνάνε οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο 186 μας γράφει από τη Χαλκίδα, μας στέλνει, μας ακούει, μας στέλνει μήνυμα. Αν θα δείξει πουθενά τον αγώνα της ΚΑΠΑ 20, όχι. Δεν υπάρχουν μεταδόσεις. Διαδικτυακά θα έχουμε και συνδέσεις εδώ στον Λίμπερο και μέσα το ΠΑΟΚ 24. Να μην λέμε για γιορτές και τα λοιπά. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να παίξει, να κερδίσει, να πάρει βαθμό για να κατακτήσει το πρωτάθλημα και στις δεύτερες ομάδες. Και σήμερα με Forza Plus σε όλα τα σημεία πώληση, περίπτερα, ψιλικατζίδικα κτλ. Κτλ. Από το πρωί. Τελευταία Forza Plus κιόλας για αυτή τη σεζόν, δεν έχει άλλο παιχνίδι. Ποτέ μιλές ποτέ. Τι, παίξουμε κι άλλο? Όχι. Α. Για τη Forza Plus. Α. Ποτέ μιλές ποτέ. Το καλοκαίρι, και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Μπορεί να είναι πολύ μεγάλο για τον ΠΑΟΚ και να υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον ρεπορταζιακό. Άλλο λέω εγώ, ρε. Επειδή η Forza Plus είναι ένα έντυπο που βγαίνει μετά τα παιχνίδια. Ναι. Ωραία. Δεν θα έχουμε άλλα παιχνίδια.
Εντάξει. Τώρα, άμα πούμε θα κάνουμε Forza Plus για την προετοιμασία για να τα έχουμε όλα, είναι άλλη κουβέντα. Θα το συζητήσουμε. Προετοιμασία έχει ακόμα. Οι εκδότες. Ωραία. Και θα πούμε τι θα γίνει. Ωραία. Η Forza που βέβαια είναι ο ορισμός της γούρικης εφημερίδας. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό. Κανονικά, αν δείτε τα δικαστήρια, από τη μέρα που βγήκε θα είχαμε τρεις τίτλους. Φοβερά πράγματα. Έχουμε δύο. Γιατί αλήθεια είναι ότι έχει μεγάλη συνεισφορά για να βελτιωθεί το κλίμα εδώ, εσωτερικά, να υπάρχει μια συσπήρωση που βλέπετε όλοι πως αυτή η άβρα βοηθάει την ομάδα. Πήγαμε να πάρουμε Forza στην Αθήνα. Παρατήρησες ότι πήραμε τα πρώτα τελευταία φύλλα, είχαν μείνει άλλα δύο. Ναι, σε πολύ κεντρικό σημείο. Στο εμπορικό κέντρο. Έχει μεγάλη συνεισφορά σε αυτό το κλίμα που υπάρχει εσωτερικά πλέον στον ΠΑΟΚ. Έχει βελτιωθεί και αυτό βοηθάει τόσο πολύ και την ομάδα που κατακτά τίτλους. Αυτή κέρδισε την Eurovision. Ναι, αυτή η ομορφούλα. Και Forza Plus, αυτή, λοιπόν. Αυτή δεν έχει χωνέψει καμία μακαρονάδα ποτέ. Τέλος πάντων. Τώρα, επειδή γράφει ο φίλος εδώ, ο κόσμος του ΠΑΟΚ δεν έφαγε από το στημένο κλίμα των προηγούμενων ημερών. Κατέβηκε στην Αθήνα, κέρδισε τη μάχη της Ξέδρας για πλάκα, ξεφτύλισε τις Κασάνδρες με εξαίρεση 30 καθυστερημένους, εκπληκτική παρουσία, φωνή, πάθος και κυρίως θετική ενέργεια παρά τις ευκαιρίες. Τώρα, μεταξύ μας, εσείς φίλοι και φίλες, γιατί δεν κατεβήκατε? Γιατί. Τώρα, μεταξύ μας, δεν μας ακούει κανείς. Για ποιο λόγο? Δεν είναι ούτε με αρνητική διάθεση, αλλά γιατί. Γιατί, δηλαδή, γιατί πιστεύετε ότι σε αυτόν τον τελικό δεν υπήρχε τόσο μεγάλη διάθεση για γήπεδο? Εγώ πιστεύω επειδή άδειασαν με τα προηγούμενα. Κάτι θα έχει ο καθένας. Τώρα, δεν το μετανιώσατε. Μια χαρά ήταν και κοιτάξτε. Όχι, δεν υπάρχει θέμα με αυτούς που πήγανε. Αυτοί που πήγαν είναι τρισευτυχισμένοι. Εγώ πιστεύω ότι αυτοί που δεν πήγαν, τους έχει μείνει τώρα ένα κενό. Ακριβώς. Κοίτα να δεις, φίλε, αυτά τα πράγματα, πάντα, λες θα ρισκάρω και αν μου βγει, είναι εμπειρία ζωής. Μα αυτό. Πάντα έτσι είναι. Εγώ θυμάμαι από τον εαυτό μου, όποτε το σκεφτόμουν. Άμα δεν πας, ρισκάρεις. Όχι άμα πας. Ναι, άμα πας είναι ταλαιπωρία μόνο και γυρίζεις με το κλαρίνο. Αλλά αυτή τη φορά δεν μύριζε κλαρίνο, δηλαδή με είδες, εμένα μου πάρα πολύ ήρεμος. Το πίστευα πάρα πολύ πρώτη φορά. Δεν είχα άγχος. Δεν είχα άγχος. Τέλος πάντων, δεν είχα το άγχος των άλλων αγώνων. Το πίστευα πολύ. Δηλαδή, νόμιζα ότι το κάρμα είναι ξεκάθαρα υπέρ του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, οι άλλοι έχουν κάνει 75 λαμογές, πουλάνε τρέλα, δεν σέβονται τίποτα, έχουν ακυρώσει όλους τους νόμους του ποδοσφαίρου, δεν έχουν ψυχή να πούνε πέντε αλήθειες. Ψυχή δεν έχουν. Ωραία. Και θα κάτσω εγώ να χάσω από αυτούς. Δεν είναι μόνο το χθεσινό. Αυτούς όπου τους πετυχαίνω από εδώ και πέρα, θα τους ξεφτιλίζω όπου τους πετυχαίνω. Γιατί ξέρουν ότι είναι κλέφτες. Μεγάλη στιγμή. Να, δεν το ζήσατε. Μεγάλη στιγμή. Ανεβαίνει η ΑΕΚ να πάρει τα μετάλλια, αυτή η τυπική υποχρέωση, και φωνάζει το γήπεδο κλέφτες, κλέφτες. Ναι. Μεγάλη στιγμή που αποτυπώνει και όσα έγιναν νωρίτερα στη χρονιά. Φίλος γράφει, αυτό θα πάρει τόσο πολύ τη σπηριάρα, προηγούμενος είναι. Play-off έρχονται, να βγάζετε και εκεί Forza Plus. Ορίστε. Προκαλεί. Να βάλω το Βασιλόπουλο να γράφει για pick and roll, φαντάζεσαι. Σε προκαλεί. Σε προκαλεί, αφού είστε τόσο μπασκετικοί. Όπου σύνομαι, εγώ δεν ξέρω να γράφω. Ή το μπάσκετ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Επιστήμη. Λοιπόν, μόλις ανέβηκε το γράμμα του Κρέσπο στο Λευκό Πύργο. Το γράμμα του Κρέσπο στο Λευκό Πύργο. Ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός χθες, εντάξει. Να τα λέμε όλα. Αν εξαιρέσεις τις πατσαβουργίες που έκανε. Λοιπόν, και επειδή ένα μεγάλο θέμα είναι η επόμενη μέρα, πρέπει να πούμε δύο πράγματα. Θα πούμε μετά, ρε. Τι είναι, διάβασε το γράμμα, ρε. Τι πας από εδώ πέρα. Έχει ξένες λέξεις άγνωστες, δεν τις ξέρω. Α, σου πω εγώ, πρέπει να διαβάσω εγώ. Εγώ Ευρωπαίος, περίμενε. Πάω 24. Το γράμμα του Κρέσπου. Έχει ωραία φωτογραφία, ρε φίλε. Πού το γράμμα του Κρέσπου. Γιατί μου ανοίγει. Του Πέλκα έβαλε, δεν θα μπέρδεψες. Dear White Tower. Nobody understands our love. It's crazy. Γιατί είναι έτσι γραμμένο, ρε. Δεν βλέπω. Κάτι για πλατώνικ, λέει, για πλατωνικό έρωτα. Ναι. Αλλά είναι παντοτινό. Αγγλικά διάβασε το.
Δεν μπορώ, ρε, έτσι όπως είναι γραμμένο, δεν το βλέπω. Ό,τι βγάζεις. Αυτή είναι η πλάκα. Δεν το, όχι, ρε, δεν το βλέπω. Δεν το, κάτσε το πάω. Everyone is fighting against our love. People are, άγνωστη λέξη, too, άγνωστη λέξη, our love. The mafias. Oh, κάτσε λίγο, κάτσε, έχουμε μεγάλο τηλέφωνο. Πού είσαι, ρε γουρλί, πού είσαι, ρε αγόρι μου. Να βγει, να βγει. Όπα, πες το στον αέρα είμαστε. Περίμενε, είμαι αέρα, σε βάζω ανοιχτή ακρόαση. Σε βάζω ανοιχτή. Έλα, ρε αγόρι μου τώρα, τι, μεταξύ μας. Περίμενε. Σε βάζω αέρα, αγόρι μου, ξεκόλα. Πανηγυρίζουμε εδώ. Πανηγυρίζουμε, γιατί πήραμε ένα κύπελο, γιατί πήραμε από αυτού το κύπελο. Περίμενε. Γιώργος Μαυρίδης μαζί μας. Πού είσαι, αγόρι μου? Καταρχήν θέλω να πω ότι εγώ πήρα να μιλήσω μαζί σου. Δεν πειράζει. Και τυχαίνει να κάνεις εκπομπή. Έτυχε. Φίλε, με εκπλήσεις. Πώς είσαι? Εκπληκτικά, φίλε. Δεν... Πώς θα το δώσω να καταλάβεις τώρα. Δεν αλλάζουν τα συναισθήματά μου. Κοιμόμουν και χαιρόμουν. Εγώ έχω μείνει Αθήνα, αδερφέ. Θέλω να μου πεις αν έχει έρθει καταρχήν το νερό. Αν σταμάτησαν οι πλημμύρες και πώς πάει η πόλη μας μετά από το κύπελο. Εδώ ρε Γιώργο, το μετρό ήρθε το νερό, δεν θα έρθει. Να σου πω, νερό έχουμε. Ήταν το πρώτο πράγμα που είδα μπαίνοντας σπίτι το πρωί κατά τις 6. Εντάξει. Και μετά. Έπαιξε μπανάκι, φίλε, είμαστε καλά. Και δεύτερον, έχουμε και ρεύμα, φίλε. Έλα να ζήσεις την ένταση, την εμπειρία. Έχουμε, ναι, αυτό που σου λέω. Εντάξει, εγώ επειδή τόλμησα να πάω πλημμύρι στο μαγαζί μου και δεν πλημμύρισα από νερό, από τον υπόνομο πλημμύρισε. Όλα. Κάμε μου και καθάρισα μια ολόκληρη μέρα έτσι για τελευταία στιγμή. Ωραία. Έτσι κάναμε, το κράτησα μυστικό, το κράτησαμε όλοι μυστικό, έτσι όπως έπρεπε κανονικά. Και να κάνω μια ερώτηση, δηλαδή τώρα μας ακούνε για να καταλάβω. Είσαι αέρας, έχω ανοιχτή ακρόαση στο μικρόφωνο μου πάνω. Να περιορίσω δηλαδή λίγο τα μαλάκια και τα δίδια. Ναι, εντάξει, όχι. Τι έγινε, δεν ξέρω ο κόσμος. Ωραία, έχεις το 4 στα 4 λοιπόν, ωραία. Πάμε. Είμαστε καλά, το πάμε καλά. Στο τελικό του 14 γιατί δεν έκανες? Γιατί ήμουν, έκανα τα γυρίσματα στο World Party κάπου ήμουν. Ναι, αντιλαμβάνεσαι ότι το World Party δεν πρέπει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία, εντάξει, το καταλαβαίνεις αυτό. Από εδώ και πέρα λοιπόν, ναι, από εδώ και πέρα λοιπόν, όποτε έχει τελικό διακόπτονται τα γυρίσματα και έρχεσαι και κάνεις τα τατουάζ, φίλε. Αυτό είναι. Φίλε, θέλεις να σου πω ποιο είναι το καλύτερο από όλα? Ποιο? Θα σου πω ότι αυτή τη φορά με πρόλαβε και με πήρε τηλέφωνο Πέλκας από μόνος του. Μόνο αυτό θέλω να σου πω. Αφού νιώθει, ρε. Αφού νιώθει το Παοξάκι, ρε φίλε, νιώθει. Είναι δικό μου. Όλοι νιώθανε, να ξέρεις. Επειδή λίγο με παράδοση, εντάξει τώρα, φιλικά και φιλικά να σου πω ότι η φάση είναι ότι δεν το λέμε πουθενά, ούτε καν στους ίδιους. Εκεί πέρα το ξέρουν οι ίδιοι. Γιατί μπαίνω κρυφά, πάω στο δωμάτιο κρυφά και μαζεύονται όλοι εκεί. Τα λέμε λίγο. Στο ξενοδοχείο έγινε. Έχουμε ανοιχτή κοινωνία με τον λαό που είναι έξω, αυτό πρέπει να σου το πω. Τηλεφωνικά ή οτιδήποτε. Γίνονται τα απαραίτητα τηλέφωνα, γίνεται η απαραίτητη συνεννόηση. Γίνεται το τατουάζ και μετά την άλλη μέρα πάμε και το σηκώνουμε. Τι λέει δηλαδή παράδοση, δεν έχει αλλάξει κάτι, να ξέρεις. Και θα παραμείνει έτσι. Και θα το κρατήσουμε, ναι. Και θα παραμείνει έτσι. Πού είσαι, Αθήνα είσαι? Ναι, έχω μείνει εδώ ρε φίλε για δουλειές και είμαι τώρα που μιλάμε την κίνηση κλασικά. Εντάξει, και πρέπει να μιλάω στα τηλέφωνα. Εδώ μεταξύ σε πήρα τηλέφωνο να σε ακούσω. Μας ακούει όλη η πόλη εκεί, εντάξει. Δεν πειράζει, φίλε, έτσι είναι. Είμαστε από την άκρο σπιρωτική Θεσσαλονίκη. Έτσι, μπράβο, φίλε. Το καλά σλόγκαν, το βλέπεις, ε. Μόνο το έχω να σου πω, δεν μου πέφτει. Ακριβώς αυτό, ρε φίλε, ακριβώς αυτό. Το ηθικό. Το ηθικό είναι ακμεότατο, ακμεότατο. Πότε γυρνά, σας δούμε. Γυρνάω, ρε φίλε, το τέλος της εβδομάδας. Έχω να κάνω κάτι δουλειές εδώ, γιατί ξεκινάω και COVID το Σεπτέμβριο, οπότε είναι κάποια πράγματα να κάνω. Θα με καλέσει. Ένα δικέντρο που μιλάει εδώ το GPS, το 300 μέτρα είναι να κάνω δεξιά. Έλα. Την τρέλα μου. Λοιπόν, και θα γυρίσω τέλος της εβδομάδας και ένα πίσω, δεν έχω αλλάξει. Και στη Θεσσαλονίκη μένω. Εννοείται, ρε φίλε, πού να πας τώρα. Α, σε καλά είμαστε εδώ. Με τα πόδια όλα. Να τα σε δούμε. Καλώς να σε δούμε. Άντε, άντε. Λοιπόν, αγοράκι μου, σ' αγαπάω, σε φιλώ. Τα λέμε, Γιώργο. Καλά είμαι, ρε φίλε. Είμαι χαρούμενη να πιάσαν όλοι οι παιδιά χθες το βράδυ. Φαντάζομαι ότι θα έχουμε πολλές εγκυμοσύνες σε 9 μήνες. Ξεκούρασα. Κάτι γιατί αυτή μιλάει καριόλα από το GPS συνέχεια για την κόμμα. Κλείσε, άντε, κλείσε. Άντε, γεια. Φιλιά Γιώργο μου, έλα σε φιλό. Γιώργος Μαυρίδης, για όσους δεν είδαν το θέμα, το ανεβάσαμε και χθες για άλλη μια φορά. Έχει το ίδιο φλάστο με μένα με το GPS όταν μιλάω στο τηλέφωνο.
Τέταρτη φορά βρέθηκε παραμονές τελικού. Μουλοχτά. Ναι, γιατί αυτό είναι το μυστικό. Μυστικά στο ξενοδοχείο της ομάδας έκανε τη δουλειά του, την τέχνη του και έπιασε. Από ένα τατουαζάκι, χένας. Χαίρετε. Ναι. Από ένα σε πολλούς και διάφορους παίκτες του ΠΑΟΚ και το κύπελο βεβαίως πήρε το δρόμο του. Είδες ο Πέλκας τα δουλειά που έκανε Μουλοχτά. Ε, ΠΑΟΚΣΑΚΙ. Η Ελένη που του μας γράφει ότι όλοι θα πάνε στην Τούμπα. Οκ. Εφόσον έχουν δυνάμεις, ξυπνήσανε κτλ. Θα βρεθούν όλοι στην Τούμπα. Εκεί θα είμαστε. Καλό είναι να έχει και πολύ κόσμο στον αγώνα της K20. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα ομαδάρα δόξα. Τζόνι, αφού θέλουν και το ηχητικό με την περιγραφή, βάλ το άλλη μία φορά για να πάμε μετά και στην επόμενη μέρα ένα-δύο πράγματα. Ο Βιερίνια πάνω από την μπάλα. Θα βάλει τώρα γκόλο ο Πορτογάλος, αυτό που το ψάχνει τόσο καιρό. Βιερίνια, ετοιμάζεται. Εκτελεί. Λοιπόν, θα είναι οι παίκτες της ποδοσφαιρικής ομάδας και στον αγώνα της K20. Αυτό μαθαίνουμε. Κανονικά στις 5 στην Τούμπα. Μαθαίνουμε επίσης ότι θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον η αυριανή έκδοση του Έθνους με 16 σελίδες στο τελικό. Αφιέρωμα στον ΠΑΟΚ. Μαθαίνουμε ότι φεύγουν οι Forza Plus σήμερα και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Αξίζει να την έχετε, τώρα την έχουμε και εμείς. Με την αφίσα στο κέντρο ΠΑΟΚ Double 2018. Τη χθεσινή φωτογραφία. Εδώ πού είναι ο Σαββίδης? Έξω από το ποδητήριο. Και εδώ είναι στην Εθνική Αμήνη χθες το βράδυ. Αυτό που δεν προλάβαμε εμείς για ένα μισάωρο. Γιατί κάποιος οδηγούσε με 120. Έλα, 4,5 ώρες κάναμε. Μπορούσαμε να το κάνουμε με τον Καραγιοργιού 3 και 5 το έχω κάνει. Με τα Τέμπη. Αλλά ήμασταν 230 πατημένα. Αυτό είναι έξω τα ποδητήρια χθες, είσαι σίγουρος? Όχι, αυτό είναι. Στο αεροδρόμιο. Στο αεροδρόμιο είναι. Και τα πλάνα στο Έψιλον. Από τη χθεσινή βραδιά. Σαν του ΠΑΟΚ την ομάδα δεν υπάρχει στην Ελλάδα ομαδάρα δοξασμένη. Φίλος του ΠΑΟΚ μας γράφει και ένα τεράστιο συγγνώμη από εμάς στο Λουτσέσκου, ο οποίος μας ξεφτύλισε αφού κατάφερε σε 6 μήνες να πάρει ένα ασύνδετο και αγύμναστο πράγμα και να το κάνει ομάδα. Και να μην σταματάει να ξεμπροστιάζει τους κλέφτες σε κάθε συνέντευξη τύπου. Τον βλέπω να παίρνει το μικρόφωνο από την Πάολα και να φωνάζει «Διστόλας». Ναι. Λοιπόν, άλλα μηνύματα. Τελειώνεται, λέει, έχει αφιέρωμα και ο Φουρκιώτης στον ΠΑΟΚ, ναι. Φουρκιώτης ήταν ο Άλεξ που είχαμε χολύπτει στον ήλιο παλιά, το θυμάσαι, που κάναμε τις φραδικές ποιήσεις. Χθες το Έψιλον είχε live. Δεν ξέρω, εφήνω δρόμο είμαστε. Είχε live πάνω. Ναι. Έχει live. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη μέρα. Πάμε στην επόμενη μέρα για να προλάβουμε να πάμε και στην Τούμπα. Και στο μάτι θα τους πούμε ΠΑΟΚ, ρε μου το όνομά σου και στο πέρασμα. Ο ΠΑΟΚ
κατάφερε να συγκεντρώσει τους πιο πολλούς βαθμούς στο πρωτάθλημα. Να κάνει τρομερή πορεία από κάποιο σημείο και μετά, όταν πλέον βρέθηκε η χημεία, βρέθηκε ο τρόπος από τον Λουτσέσκο. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει αίτητος, μόνο με νίκες, το κύπελο Ελλάδας. Στην έδρα του ανταγωνιστή του. Πράγματα αδιανόητα για την ιστορία του ΠΑΟΚ. Τέτοιες πορείες ταυτόχρονα στην ίδια χρονιά. Με 16 συνεχόμενες νίκες, με 25 στα 26 τώρα τελευταία. Με σερί, διπλά, με γκολ, με το κύπελο μόνο με νίκες στο Ολυμπιακό στάδιο. Πράγματα τα οποία δεν έχουν ξαναγίνει στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Πολύ απλά, τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχει μια καλή ομάδα, υπάρχει μια καλή βάση, ένας σπουδαίος προπονητής, και όλα αυτά πρέπει σαφώς να είναι βάση για το αύριο. Το είπε κάποια στιγμή ο Βιερίνια χθες στα γρήγορα-γρήγορα. Να μην γίνουν λάθος εκτιμήσεις, να μην χρειαστεί να γίνουν πολλές αλλαγές. Λίγα πράγματα, να τα ζυγίσουν σωστά. Αυτό βέβαια θα έπρεπε να γίνει, ακόμα και αν έχανε χθες ο ΠΑΟΚ με καμιά στραβοκλωτσιά, αν τυχόν μπορούσε να χάσει ένα τέτοιο παιχνίδι. Το ίδιο έπρεπε να γίνει. Πολύ περισσότερο τώρα, όπου τελειώνει τόσο καλά αυτή η σεζόν. Δεν χρειάζονται πολλά, δεν χρειάζονται πολλές αλλαγές. Ψυχραιμία. Ο προπονητής δείχνει να ξέρει. Ξεκάθαρα, το ξέρουμε αυτό. Νομίζω ότι θα πάμε για 2-3 ποιοτικές πινελιές. Εγώ για μένα δεν πρέπει να απολυθεί ο Πέλκας με τίποτα. Με τίποτα. Δηλαδή για μένα είναι ο πιο κομβικός παίκτης του ΠΑΟΚ. Σε δημιουργική ηλικία. Δηλαδή εντάξει, υπάρχει Μάντος, υπάρχει Βιερίνια, υπάρχει Βαρέλα. Υπάρχουν τέλος πάντων πολύ σημαντικοί παίκτες. Σημαντικοί παίκτες στην ηλικία του Πέλκα δεν υπάρχουν. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ζαλίστηκε ο Βιερίνια όταν την πάρα μέσα, φίλε. Βλέποτε με τη μόρη του. Και δεν τραυματίστηκε εκεί. Στον Παγκασέτα την κουτσιά τραυματίστηκε. Ναι. Για την επόμενη χρονιά, ο ΠΑΟΚ πρώτα απ' όλα έχει προγραμματικά Champions League. Τίποτα δεν είναι εύκολο. Ο δρόμος είναι πιο μεγάλος. Θα έχει 3 προκριματικά. Αυτό και αν δεν είναι μια μεγάλη πρόκληση, αυτό και αν δεν είναι μια μεγάλη ανάγκη. Βάλε λίγο μια ανατολία. Ο Πέλκας που πήγε και έπεσε πάνω στη δημιουργία, αυτό το δουλεμένο το είχε. Έπεσε πάνω στη δημιουργία, ρε φίλε. Ούτε ο. Δηλαδή, που το Μανάβης δεν το έχει κάνει αυτό. Θα γίνει διπλή προετοιμασία. Αυτό γνωρίζουμε. Το καλοκαίρι τώρα οι μέρες σίγουρα θα είναι αρκετές για τους ποδοσφαιριστές. Σήμερα 13 Μαΐου, θα φύγουν σε λίγο. Πάνω από 30 μέρες ξεκούρασης. Μια χαρά. Μια χαρά για όλους. Ο Βιερίνια φυσικά θέλει να πάει στο Μουντιάλ. Τι είπε, 17 Μαΐου. Τώρα θα βγει. Δεν νομίζω να πάει. Γιατί? Έτσι όπως ήταν τα μούτρα του, νομίζω ότι ξέρει ότι θα πάει. Όμως πιστεύω ότι έχω πέσει και αυτό τον χθες. Ναι. Θα έχουν λοιπόν πολλές μέρες ξεκούρασης, να αδειάσουν έτσι το μυαλό, να ετοιμαστούν, το σώμα να ετοιμαστεί για του χρόνου. Ένα κομμάτι προετοιμασίας, πιο πολύ φυσική κατάσταση, ένα κομμάτι τα φιλικά. Στις νωρίς τον Ιούνιο θα μάθει ο ΠΑΟΚ αντίπαλο για τον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Champions League. Και εφόσον δεν θα λείπουν και πολλοί ποδοσφαιριστές και εφόσον έχει μια καλή βάση, μπορεί να ξεκινήσει πολύ δυνατός για του χρόνου. Το ότι ο Φουρτιώτης κάνει ανάλυση του τελικού κυπέλλου με συγκλονίζει. Ατρίδης μιλάει, ρε. Βάλε Ατρίδη. Αμάν, πού το κουβάλλει. Βάλε Ατρίδης μιλάει, ρε. Ξύπνα, ρε. Τι να πω, ρε φίλε, έχω σοκαριστεί. Η στιγμή που περίμενες. Ο Ατρίδης στο Φουρτιώτη. Δηλαδή, βάλε να ακούμε. Μου θυμίζει, αν μου επιτρέπεις, τα παλιά τα χρόνια, όταν οι ομάδες, το παλιό καλό ποδόσφαιρο, οι ιδιοκτήτες, οι οπαδοί, οι ποδοσφαιριστές γινόντουσαν ενωμένοι σαν μία γροθιά
και ζούσαν πραγματικά αυτό που λέγεται ποδόσφαιρο, μάλιστα, αυτό που λέγεται ένωση σαν μια οικογένεια. Ένα στοιχείο που τα τελευταία χρόνια έχουμε πολύ καιρό να το δούμε στο αθλητικό κομμάτι. Αν κάνω λάθος, μπορείς να με διορθώσεις. Ναι, και επίσης γι' αυτό το πανηγύρι, σε αυτό το οικογενειακό κλίμα, δηλαδή το ΠΑΒΑ και μεγαλωμένο από ένα και στην Θεσσαλονίκη, εκεί λίγο μετά τη μία, νομίζω μία εκκλησία που μπορεί λίγο αργότερα, έχει φτάσει η αποστολή. Ο κόσμος περίμενε πάρα πολύ το εδώ Μακεδονία. Υπήρχε αποθέωση αρχικά το πρόσωπο του μεγαλωμένου από τα ΠΑΒ, λέγεται όλη τη ομάδα. Είναι φοβερό ότι η πόλη δεν κοιμήθηκε χθες. Και δεν κινήθηκε γιατί το πούλμαν αποστολή του ΠΑΟ έρχεται από το δρόμο Μακεδονία, κατευθύνθηκε προς το Λευκό Πύργο έχοντας μια φοβερή συνόρφια από αυτήν τον κόσμο που πανηγύριζε μέχρι το Λευκό Πύργο. Και στο Λευκό Πύργο που είναι και το σημείο πρεσβέν της Θεσσαλονίκης, χτίστηκε το μεγαλύτερο πάρτι απ' όλα. Εκεί οι παίκτες βγήκαν από το πούλμαν και ανέβηκαν πάνω στο. Και αποθεώθηκαν από όλο τον κόσμο της Βορείου Ελλάδος όπου περίμενε. Ακριβώς αυτό. Και Γρηγόρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την πληροφορία σου. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Αναστασία Αργυριάδου, από την πάσα του Γρηγόρη Αντρίδη. Η Αναστασία πρέπει να βγει να έχει κύμα εκεί. Ναι, ναι. Και πρέπει να κάνει. Χθες τη νύχτα, το ξημέρωμα, νομίζω δεν τις έχουμε ξαναζήσει. Καλά, μην μπαίνεις, Γιώργο. Κοίτα το πλουσιάκι, φορά Αναστασία. Στα πρότυπα του Προέδρου, υπάρχει και στολή πλέον. Πώς είχε ο Σάκης ο Κίνας με το μουστάκι, την πλούσα. Κλαίω με λιγμούς, πολλά μηνύματα, μεγάλες στιγμές. Με Ατρίδη στο φουσιωτή. Ο στόχος μας ήταν όταν πήγε ο Γρηγόρης εκεί να ζήσουμε αυτή τη στιγμή. Αυτά είναι τα εσωτερικά του ΠΑΟΚ 24. Απολογείται τώρα εδώ εσωτερικά, αλλά δεν μετράει απολογία. Δεν μετράει, δεν καμία απολογία. Έγραψε ιστορία. Έγραψε ιστορία, αυτός ήταν ο στόχος. Μπράβο, Γρηγόρη. Μπράβο, Γρηγόρη. Πισανότερα. Μπράβο, μπράβο. Άντε και δίδυμο με Γουμενίδη. Άντε. Τι άλλο θέλαμε να πούμε. Τι να πούμε για την επόμενη χρονιά, ρε. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Ο Λουτσέσκο θα στηρίξει τον κορμό του και καλά θα κάνει. Έτσι έχει συνέχεια μια ομάδα και θα στηρίξει με πάθος τον κορμό του. Δηλαδή θα έχουμε ελάχιστες απώλειες, νομίζω, το ρόστερ. Θα γίνει λίγο πιο λειτουργικό. Ο κορμός όμως θα παραμείνει ως έχει. Περιμένουμε να δούμε αν θα γίνει η πώληση του Πρίγιοβιτς. Είναι ένα θέμα εδώ. Ο ίδιος δείχνει καλά εδώ τελευταία, αλλά δεν ξέρεις ποτέ γενικά με τους Σέρβους πώς να, τι να περιμένεις. Τα λεφτά που παίρνει πλέον είναι πάρα πολύ καλά μετά την πρόταση που είχε έρθει από την Κίνα και ίσως και αυτός είναι ένας λόγος που θα, τέλος πάντων, μπορεί να μείνει, αλλά δεν ξέρουμε ακόμη. Από εκεί και πέρα όλοι οι άλλοι του κορμού νομίζω θα μείνουνε. Σίγουρα θα υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις σε κάποιες θέσεις που υπάρχει υπεραριθμία. Σίγουρα θα γίνουν κάποιες προσθήκες σε θέσεις που δεν υπάρχει υπεραριθμία. Και αναφέρομαι στα στόπερ και στα φορ και μάλλον στο 6. Αλλά από εκεί και πέρα δεν βλέπω κάτι συγκλονιστικό να αλλάζει. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Επίσης, μετά την απόκτηση του Βιερίνια που αποδείχτηκε πόσο σημαντικός ήταν για το κλαμπ, νομίζω ότι αν καταφέρει ο ΠΑΟΚ να κάνει και την κίνηση του Κυριάκου Παπαδόπουλου, θα ήταν μια προσθήκη η οποία μια εξαιρετική ομάδα θα της άλλαζε στάτους. Θα πήγαινε ακόμα πιο πάνω ο ΠΑΟΚ και εγώ λέω σε βαθμό τέτοιο ώστε οι άλλοι να τα παρατήσουν. Έτσι πιστεύω εγώ. Δηλαδή αν έχεις αυτή την ομάδα και εντάξεις και τον Κυριάκο σε αυτήν, ωραία, και κάνεις και μία-δύο προσθήκες ακόμη σημαντικές, τι να πάρει ο άλλος, δε φίλε? Πού να χτυπήσει ο άλλος, για πες μου. Στις προσευχές, ακριβώς. Ή στα δικαστήρια. Να πάρει το σκουτέρι, τη σκολαρή και το καποδίστρια και όλους αυτούς τους απίθανους που το παίζουν και τακτικοί δικαστές. Σαν δεν τρέπονται λίγο. Να πει κάποιος στον Ιβάν σύντομα ότι το Αμβούργο έπεσε. Το Αμβούργο έπεσε. Το γράφει δύο φορές εδώ ο φίλος. Έπεσε. Έπεσε, ναι. Χάσα χθες. Κέρδισε, αλλά κέρδισε και η Βόλφσμπουργκ. Πόσο κέρδισε η Βόλφσμπουργκ? Άνετα ή η ψυχή σου στόμα? 3-1, ξέρω. Λευτεριά στο Γρηγόρη. Μηνύματα συμπαράσταση συνεχίζονται. Ναι, ναι, ναι. Τα άλλα τα μηνύματα τα απαντήσαμε. Λοιπόν, αυτά.
Πάμε προς Τούμπα. Θα έχει αρκετό κόσμο, θα έχει ενδιαφέρον. Είναι η K20 του ΠΑΟΚ. Ετοιμάζεται να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα εφόσον κερδίσει, εφόσον το μάτς λήξει ισόπαλο. Έχει και άλλα ημέρα, έχει μπάσκετ, έχει γυναικείο ποδόσφαιρο. Κάτσε να δούμε. Γυναικείο ποδόσφαιρο. Υπάρχει αγώνας, θα έχουμε ενημέρωση. Λίγο πριν τις 4 σας αφήνουμε. Συνέχεια εδώ στον Λίμπερο. Φίλος γράφει, θέλω κάτι καλύτερο από τον Πρίγιοβιτς. Έναν παίχτη τύπου Μπέρκ, εδώ είναι το μήνυμα. Και κάποια άλλα. Αυτά. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.